περί πάντων όσα ήρχισε ο Ιησούς να κάμνει και να διδάσκει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μόνον ο Χριστός και μόνον ο Χριστός είναι δυνατός ενέργης και λόγης. Όλοι οι άλλοι είναι όλο μόνο λόγια. Ο μόνος που μπορεί ενέργης και λόγης να αλλάξει τον άνθρωπο και να τον μεταβάλει είναι ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου. Μην περιμένεις με άλλο τρόπο να αλλάξεις εσύ και μην περιμένεις με άλλον τρόπο να αλλάξει ο άλλος. Δεν γίνονται αυτά. Μόνον ο Θεός μπορεί να το κάνει, σε εκείνους που το ζητάνε όμως. Και γιατί λέει περί πάντων όσων ο Ιησούς ήρχισε να κάμνει και να διδάσκει? Γιατί η απόδειξη ότι αυτά που λέει ο Χριστός είναι αληθινά είναι τα ίδια τα θαύματα. Γι' αυτό λέει έκανε και δίδασκε. Απόδειξη λοιπόν της αλήθειας του είναι τα θαύματα τα οποία επιτελούσε, αλλά και ο τρόπος ζωής του. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να αλλάξει εάν δεν συνευδοκίσει σε αυτό ο Θεός. Και ο Θεός συνευδοκεί σε εκείνους που το θέλουν. Εάν προσπαθήσει ο άνθρωπος να αλλάξει τη ζωή του αλαχώθεν, με άλλον τρόπο θα οδηγηθεί σε μεγαλύτερο αδίέξοδο. Ο Χριστός είναι ο αρμόδιος να σε αλλάξει και ο Χριστός είναι εκείνος που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Και το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό που τα κάνει όλα.